πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές της Κυριακής. Οι πολίτες τώρα καλούνται σε 4 μέρες να αποφασίσουν για την μοίρα της χώρας, για το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους. Και επαναλαμβάνω αυτό που σε όλες τις ομιλίες και συζητήσεις λέω, ότι είναι η πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων 40 χρόνων και από την ψήφο του πολίτη που θα είναι σεβαστή θα κριθεί η μοίρα και η προοπτική αυτού του τόπου. Προσωπικά σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που είχα στη διάθεσή μου προσπάθησα να επικοινωνήσω με όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς και πολίτες. Επισκέφτηκα σχεδόν όλα τα χωριά και θέλω να ζητήσω συγγνώμη αν από κάποιους συνηθισμούς ή από κάποιες γειτονιές δεν είχα τη δυνατότητα να βρεθώ και να κουβεντιάσω με τους συμπολίτες. Προσπάθησα να κατευνάσω αντιδράσεις. Ξέρετε το πολιτικό τοπίο ποιο ήταν όλοι ξεκινήσαμε τις εκλογές. Να άρω επιφυλάξεις, να δώσω απαντήσεις, να δώσω προτάσεις που καταθέτει το κόμμα μας και κυρίως κάτι που δεν κάνουν όλοι αυτές τις μέρες, να αναλάβω και προσωπικές δεσμεύσεις για το τι θα κάνω αν και οι πολίτες με την ψήφο τους με εκλέξουν βουλευτή. Προσπάθησα στις κεντρικές ομιλίες, τις 2-3, να απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια στα κρίσιμα ερωτήματα των ημερών. Παραδείγματος χάρη, με ρωτούσαν γιατί είμαι υποψήφιος σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Με ρωτούσαν για ποιο λόγο οι πολίτες να ψηφίσουν και ιδιαίτερα οι νέοι να ψηφίσουν για μια ακόμη φορά ΠΑΣΟΚ. Τι είναι αυτό το καινούριο το οποίο προτείνουν. Με ρωτήσανε και απάντησα αν υπάρχει ελπίδα και προοπτική για αυτόν τον τόπο. Αν θα έχουμε κυβέρνηση στις 7 του μήνα και ποια κυβέρνηση, τι προτείνουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως ρωτούσαν οι πολίτες στα χωριά, στα καφενεία, στις γειτονιές. Τον Ιούνιο θα έχουμε νέους φόρους, νέα χαράτσα. Τι θα γίνει με αυτές τις αδικίες που όλοι τις αναγνωρίζουμε αλλά που δεν μπορούν να συνεχιστούν. Θεωρώ ότι απάντησα σε όλα αυτά τα ερωτήματα που βασανίζουν τους πολίτες με απόλυτη ευθύνη. Έκανα το καθήκον μου απέναντι στους πολίτες, στο νομό αλλά και στην παράταξη η οποία με τίμησε και αυτή τη φορά θέτοντάς με στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, είχα την αμέριστη βοήθεια και συμπαράστασή σας. Χωρίς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επειδή και το σύντομο του χρόνου, αλλά και η άσχημη πολιτική συγκυρία, δεν θα μπορούσαμε να στείλουμε τα μηνύματά μας σε κάθε πολίτη και σε κάθε συμπολίτη. Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και το ίδιο θα ήθελα να κάνετε και για τις επόμενες 3-4 μέρες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Και κυρίως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί παρά την προσπάθεια που έγινε τις τελευταίες μέρες να ξεφύγουμε από το πλαίσιο της πολιτικής και να ασχοληθούμε με την παραπολιτική, κρατήσατε σε ένα υψηλό επίπεδο τα μέσα τα οποία εκπροσωπείτε και νομίζω ότι συμβάλλατε τα μέγιστα στο να γίνει ένας ουσιαστικός δημοκρατικός διάλογος. Από σήμερα, τρεις και σήμερα που λένε μέρες πριν από τις εκλογές, ξεκινάμε τη πιο δύσκολη μάχη, τη μάχη του ψηφοδέλτου. Από σήμερα εγώ και οι συνεργάτες μου θα προσπαθήσουμε να διακινήσουμε το ψηφοδέλτιο σε όλο τον νόμο. Καλούμε την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας. Όλους τους φίλους, τα μέλη, τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, όλα τα στελέχη. Να κάνουν την υπόθεση του ψηφοδέλτιου προσωπική τους υπόθεση. Να φτάσουν τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε κάθε σπίτι, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πολίτη. Και επιτρέψτε μου για μια ακόμη φορά να απευθυνθώ και προσωπικά στους συμπολίτες και τις συμπολίτες. Με το θάρρος ενός ανθρώπου που προσπαθεί να εκπληρώσει το καθήκον απέναντι στο νομό και στη χώρα. Με την πίστη ενός πολιτικού που θα προσπαθήσει να πιάσει τον τόπο οι θυσίες που οι πολίτες έκαναν τα προηγούμενα χρόνια.
Επιτρέψτε μου να απευθυνθώ και πάλι σε κάθε έναν και κάθε μια προσωπικά και να του ζητήσω την υποστήριξη. Γιατί πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι η ψήφος αυτή τη φορά θα κρίνει ποιος θα εκπροσωπήσει την παράταξη, ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην πρώτη γραμμή μάχης. Και θέλω να τους υπενθυμίσω ότι όλα όσα πετύχαμε στην ομαρχία 8 χρόνια μαζί, παρά την δύσκολη συγκυρία που και τότε είχαμε, μπορούμε, υπάρχει ελπίδα, αυτό μας δημιουργεί μια προσδοκία, ότι μπορούμε και τώρα να πετύχουμε και να κάνουμε τον λόγο πρέβεζας έναν πρότυπο ανάπτυξης και αειφορίας. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες ότι εάν με τιμήσουν με την ψήφο τους, όπως και στην Ομαρχία, έτσι και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσω να τους εκπροσωπήσω επάξια. Μαζί με τους συμπολίτες θα αγωνιστούμε και σε πείσμα των καιρών θα νικήσουμε. Θα ήθελα πριν τελειώσουμε να σας ενημερώσω ότι όπως είχα δεσμευτεί πριν από αρκετό διάστημα στους συμπολίτες μου, όπως είχα προαναγγείλει σε κάποιους συναδέλφους σας, σήμερα θα αναρτήσω στο διαδίκτυο τα προσωπικά περιουσιακά μου στοιχεία για να μπορεί ο κάθε πολίτης να δει και να κρίνει ποια ήταν η περιουσία μου πριν από τη θητεία μου στην Ομαρχία, δηλαδή του 2002, να δει τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία διαθέτω μετά τη λήξη της θητείας, για να μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, γιατί οφείλουμε όλοι να είμαστε οι πολιτικοί σε αυτή τη συγκυρία, να είμαστε ανοιχτό βιβλίο. Και θέλω και ελπίζω μετά από αυτό, μετά από αυτήν την πρωτοβουλία, να καλέσω όλους όσοι επιχειρούν το τελευταίο διάστημα να με διαβάλουν, όσοι επιχειρούν να αποδομήσουν, χωρίς βέβαια αποτέλεσμα, την υποψηφιότητά μου. Να τους καλέσω να ασχοληθούν με τα πραγματικά διακυβεύματα των εκλογών, να δώσουν τη μάχη ο καθένας για το κόμμα ή για το ψηφοδέλτιο που εκπροσωπεί και κυρίως να ασχοληθούμε με τους πολίτες και με την ενημέρωσή τους. Θέλω για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ οικογενειακή και προσωπική υγεία και επιτυχία στο έργο σας. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις και όποιες